Μάθαμε πριν λίγες μέρες και το νιώσαμε αυτές οι μέρες ότι η αυτοβιομηχανία της περιοχής μας είναι, λέω, ορατή. Ξεκίνησε. Τώρα, εκεί που αντούσε η βιομηχανική μας περιοχή και όλα ήταν εντάξει, που σε λίγες μέρες θα ενωνόταν οδικά με την Εγνατία Οδό και σιδηροδρομικά με τον εμπαρευματικό και προαστιακό και θα περνούσε από το ιστορικό, από το εμπορικό και εμπαρευματικό κέντρο Ιάζου, εκεί λοιπόν που ήταν όλα εντάξει, ήρθατε κύριε Υπουργέ και τα ανατρέψατε όλα. Δεν θα σας το συγχωρέσουμε ποτέ. Πρέπει να αρχίσουμε να παραπονούμε σε αυτόν τον τόπο. Θα σας γελάσω αν είναι αυτιστό ή αυτιδίνα. Ευτυχώς μας πήραν και το δεύτερο γνωστά στην ΔΕΗ. Αλλιώς αυτά στα αέρια θα χρειαζόμασταν 4 δρομοκαΐτια. Και σαν παράδειγμα, αγαπητοί συνάδελφοι, εσάς αφορά, θα σας πω μονάχα αυτό. Ο δωτός διοικητής του ΤΕΒΕ, δικό μας παιδί και συγγενής του πρώην υπουργού Παπαθανασίου και ο ίδιος, τι έκανε. Ακούστε να δείτε τι έκανε. Είχαμε στο ΤΕΒΕ 4 γιατρούς γυναικολόγους και 2 νευρολόγους. Και βάζει 2 γυναικολόγους και 4 νευρολόγους. Ξαφνικά ο λόγος εδώ τους παραχρόνησε. Αυξήθηκαν οι στεγοί δηλαδή. Λιγότεροι οι γυναίκες. Πόσο κατάλαβε αυτό. Καλά. 28.080 ευρώ άκουσε πήρε. Για πλάκα τα πήρε. Δεν έχει το μυαλό. Δεν είμαστε καλά. Μια και είμαστε στη βιομηχανική περιοχή και στο καλύτερο αναπτυξιακό νόμο της τελευταίας τετραπενταετίας, ας θυμηθούμε όλοι μαζί κάτι. Είδατε να μπαίνει τα τελευταία 5 χρόνια ένα κεραμίδι πάνω στ' άλλο. Είδε κανείς. Εγώ όμως είδα. Είδα στην Κόρινθο, στην Αφεντική Κηφισιά, παραμεθόν της Αθήνας. Ήδη κίνητρα στην Κηφισιά, εκεί που κατηγορούν όλα τα σκοπαδάκια, ίδια κίνητρα στη Ροδόπη, ίδια και στο τρίμηνο του έργου. Ποιος πλάκα θα έρθει εδώ. Και νοματί, αυτό που φαίνεται να αναλαμβάνετε εσείς με τον νοματιακό σας συμβούλιο και το επαγγελματικό και το τεχνικό επιμελητήριο με τη συμβουλή, του τίποτα παραπάνω, στη συγκρότηση του νέου αναπτυξιακού νόμου, πρέπει να το βγάλουμε σε πέρας, με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί πιστεύω πως κανείς δεν ξέρει καλύτερα αυτό το νομό και τις ανάγκες του πλην λίγων ανθρώπων που μένουν αποκλειστικά στον τόπο αυτό. Και όχι κάτι του κολονακίου και των γωρίων προαστίων όπως αρέσει τον ένα αυτό από καλό.